παρουσία σας μας τιμάει. Θα πω κι εγώ ότι το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ είναι ψηφοδέλτιο μάχης. Συμμετέχουν δοκιμασμένοι αγωνιστές που όργωσαν την έβεια την προηγούμενη περίοδο και βρέθηκαν μπροστά σε κάθε εργατικό λαϊκό αγώνα. Από την Ιστία μέχρι την Κάριστο, μέσα στους εργασιακούς χώρους, τους κλάδους, τις γειτονιές της Χαλκίδας και των άλλων πόλεων, στα χωριά, παντού, στο πλευρό των εργαζομένων, των αγροτών και των επαγγελματιών, των συνταξιούχων, των γυναικών, των μαθητών και των φοιτητών για τα δικαιώματά τους. Καλούμε όλους αυτούς που πληρώνουν ακριβά την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ, να πάρουν τη θέση τους, να συμπορευτούν με το ΚΚΕ και να του δώσουν μεγάλη δύναμη στις εκλογές. Ο λαός δυνατός με ισχυρό ΚΚΕ και αδύνατη η όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Αυτή η επιλογή κρίνεται στις ερχόμενες εκλογές και αυτή μπορεί να αφοπλίσει τα ψεύτικα και εκβιαστικά διλήμματα του τύπου Μητσοτάκης ή Τσίπρας, δημοκρατία ή εκτροπή, ενώ είναι γνωστό ότι τα κόμματα του κεφαλαίου πιστεύουν στον ίδιο Θεό, στο καπιταλιστικό κέρδος. Είναι δεσμευμένα στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ταμείο Ανάκαμψης, το σκληρό δηλαδή υπερμνημόνιο και την πράσινη μετάβαση της αβάσταχτης ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας. Γιατί αυτή η πολιτική έχει την ευθύνη για τη διάλυση των εργασιακών, κοινωνικών, ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Αυτά τα κόμματα είναι δεσμευμένα στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, συνένοχα για τις αμερικάνικες βάσεις, την εμπλοκή της χώρας στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, τη μετατροπή της Ελλάδας σε αμερικανονατοϊκό ορμητήριο και μόνο το ΚΚΕ αγωνίζεται για την απεμπλοκή. Έχουν γανώσει, φίλοι και σύντροφοι, το κεφάλι του λαού μας με τη διαφήμιση της καπιταλιστικής ανάπτυξης και κρύβουν μεθοδικά ότι η ανάπτυξη αυτή είναι για τους λίγους, υπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων που εισπράττουν δισεκατομμύρια από το ΕΣΠΑ, από τους λεγόμενους αναπτυξιακούς νόμους και προγράμματα, από το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης και τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο λαός, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στενάζει από την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια, τους άθλιους μισθούς και συντάξεις, τα σκληρά φοροπηρτικά μέτρα. Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι βιοπαλαιστές, αγρότες και επαγγελματίες πληρώνουν το 95% των φόρων και το μεγάλο κεφάλαιο πληρώνει μόνο το 5%. Το 40% των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα έχει μισθό μόλις μέχρι 700 ευρώ μεικτά. Το 35% των συνταξιούχων παίρνει σύνταξη κάτω από τα 500 ευρώ. Πετσόκοψαν και πάγωσαν τους μισθούς, δηλαδή και τις συντάξεις, για 10 και πλέον χρόνια και η κυβέρνηση σήμερα προσπαθεί να κάνει ψηφοθυρικά παιχνίδια με τις αυξήσεις κοροϊδία που έχουν εξανεμιστεί ήδη από την ακρίβεια και τον υψηλό πληθωρισμό. Μεγάλο μέρος των συνταξιούχων δεν πήρε ούτε ευρώ λόγω της προσωπικής διαφοράς του νόμου Κατρούγκαλου του ΣΥΡΙΖΑ που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία και επιχειρεί να διασκεδάσει την αγανάκτηση των συνταξιούχων με ψηφοθυρικά επιδόματα φτώχειας. Ας αφήσουν τα κόλπα, πραγματική ανακούφιση μπορεί να αποτελέσει αυτό
αυτό που ζητούν οι ίδιοι συνταξιούχοι και στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις το ΚΚΕ. Αυξήσεις, ουσιαστικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, με ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς και κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Η Ελλάδα είναι εδώ, στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Αντιπαλεύει με συνέπεια και σταθερότητα την αντιλαϊκή πολιτική. Στηρίζει την πάλη του ΠΑΜ, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετόπου και των συνδικάτων για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς πάνω από τον πληθωρισμό, για να καταργηθεί ο νόμος Βρούτσι Αξιόγλου που κατήργησε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για το κατώτατο μισθό. Το ΚΚΕ παλεύει για το δικαίωμα στη δουλειά και την προστασία των ανέργων, την αύξηση των μισθών και των συντάξεων για ανθρώπινες εργασιακές συνθήκες ενάντια στις απολύσεις. Αγωνίζεται στο πλευρό των εργαζομένων της ΛΑΔΙ και διεκδικεί την ενιαία λειτουργία της, την εξασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, των εργατικών δικαιωμάτων σε σύγκρουση με την πολιτική της χρόνιας απαξίωσης που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις και το ξεπούλημα στο μονοπόλιο της Τέρνα για να διαμορφωθούν οι όροι και να περάσει ο ρηχτός πλούτος στα χέρια του λαού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας ήταν μαζί, είναι μαζί με το λαό της Βόρειας Εύβοιας στην καταστροφική πυρκαγιά του 2021, που άναψε η κρατική κυβερνητική πολιτική, και σήμερα το κόμμα μας παλεύει για αποζημιώσεις 100% κόντρα στις ψευτοϋποσχέσεις. Στο λεγόμενο σχέδιο ανασυγκρότησης μπαίνει, που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των μεγάλων συμφερόντων σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Παλεύει μαζί με τους ρετσινάδες και δασεργάτες, τους ελαιοπαραγωγούς, τους μελισσοκόμους, τους κτηνοτρόφους, τους μικρομεσαίους επαγγελματίες που υποφέρουν από την αντιλαϊκή πολιτική. Παλεύει για ουσιαστικά μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών, για σύγχρονο οδικό δίκτυο που παραμένει απειχιωμένο και επικίνδυνο για δεκαετίες με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Βρίσκεται σε διαρκή δράση για μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας στη Χαλκίδα, το Λιλάντιο, τα Μεσάπια, το Ματούδι, την Αγία Άννα, τα Βασιλικά, την Κοτσικιά και άλλες περιοχές. Παρεμβαίνει για το πρόβλημα των σκουπιδιών στη Χαλκίδα και σε άλλες πόλεις. Αγωνίζεται ενάντια στην πολιτική της υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης της υγείας, για την αντιμετώπιση των μεγάλων κενών και ελλείψεων στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, της Κίνης, της Καρίστου, στα εγκατελειμμένα κέντρα υγείας, για αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία, για την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας συγκρούεται όλα τα χρόνια με την πολιτική επέλαση των μονοπωλίων και την άναρχη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη Νότια, την Κεντρική και τη Βόρεια Έλληνα, για να ακυρωθούν όλες οι άδειες και να σταματήσει η εγκατάσταση στην κορεσμένη από τα αιωλικά πάρκα Εύβοια για ενέργεια κοινωνικό αγαθό με την αξιοποίηση όλων των εγχώριων πηγών. Είναι δίπλα στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για την αναβάθμιση της μόρφωσης, σύγχρονα και ασφαλή σχολεία με επαρκή, μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Στέκεται με ευθύνη στο πλευρό των παιδιών με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους. Πρόσφατα ανέδειξε στη Βουλή τα προβλήματα του εργαστηρίου, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ειδικά το κτηριακό πρόβλημα, και προβλήματα σοβαρά του ειδικού δημοτικού σχολείου Χαλκίδας.
απαιτεί σύγχρονα σχολεία, καλά στελεχωμένα, δωρεάν, με φροντίδα του κράτους, αναβαθμισμένα δικαιώματα για τους εκπαιδευτικούς και το υπόλοιπο προσωπικό και στα ειδικά σχολεία. Το κόμμα μας εκφράζει ολόψυχα την αλληλεγγύη του στους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας που βιώνουν μια ανίποτη τραγωδία από τον καταστροφικό σεισμό και την πολιτική του αστικού κράτους, την έλλειψη μέτρων αντισεισμικής προστασίας. Ο λαός πρέπει να ενημερωθεί ότι η τομεακή οργάνωση Εύβοιας του ΚΚΕ, ανησυχώντας πολύ για την σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, πήρε μια σημαντική πρωτοβουλία και οργάνωσε στις 5 του Φλεβάρη στη Χαλκίδα εκδήλωση για την αντισεισμική θωράκιση με γνωστούς επιστήμονες και μαζικούς φορείς της Εύβοιας. Μέσα από μια ουσιαστική συζήτηση διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και είναι αναγκαίο να ληφθούν επίγοντα μέτρα, να ελεγχθούν και να θωρακιστούν τα σχολεία, το πανεπιστήμιο, δημόσια κτίρια, εργοστάσια στη βιομηχανική ζώνη, παλιά ιδίως σπίτια στις λαϊκές γειτονιές και άλλα. Μέσα σε αυτή τη δράση κινείται αυτά τα χρόνια ο βουλευτής του ΚΚΕ σε όλο το νησί. Το κόμμα μας τίμησε τη λαϊκή ψήφο και οι εκλεγμένοι στη Βουλή, στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση, στα συνδικάτα, μέσα στο μαζικό κίνημα, είναι η φωνή των εργαζομένων, είναι το στήριγμά τους. Τι έκαναν οι βουλευτές των άλλων κομμάτων? Αποδείχτηκαν στηρίγματα και απολογητές της αντιλαϊκής πολιτικής της κάθε κυβέρνησης. Μαζί οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν τα μνημόνια και τα άλλα αντιλαϊκά μέτρα που λαϊλάτισαν και λαϊλατούν το εισόδημα και καταργούν τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Δεν μπορούν να κοιτάξουν το λαό στα μάτια. Είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι και αυτοί και τα κόμματα που εκπροσωπούν. Τι να πει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα περί κυβέρνησης προοδευτικών δυνάμεων, που αναμασά αποτελεί κοροϊδία για το λαό, που έζησε τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης που σχημάτισε με το ακροδεξιό κόμμα των ΑΝΕΛ. Εφάρμοσε τα αντιλαϊκά μνημόνια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, φόρτωσε το λαό με το τρίτο και πιο φαρμακερό μνημόνιο, κατάργησε σημαντικά δικαιώματα, έδωσε νέα προνόμια στο κεφάλαιο και αυτή την τετραετία ψήφισε πάνω από το 50% των αντιλαϊκών νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ πάνω από τα 70%. Δεν είναι μόνο αυτά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας κατέθεσε σειρά προτάσεων νόμων και τροπολογιών για την ανακούφιση της εργατικής τάξης των βιοπαλλεστών, αγροτών και επαγγελματιών από την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια. Κατέθεσε τροπολογίες για την κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης, την κατάργηση του φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και τα καύσιμα, για την αύξηση των μισθών και των συντάξεων, για τη 13η και 14η σύνταξη και μισθό. Κατέθεσε τροπολογίες για να σταματήσουν οι πληστηριασμοί των λαϊκών κατοικιών που βασίζονται στην αντιλαϊκή νομοθεσία της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Και η κυβέρνηση με τη συνευθύνη και των άλλων κομμάτων τις απέρριψε προκλητικά. Αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι ισχυρά κριτήρια για τη λαϊκή ψήφο που επιβάλλεται να τα υπολογίσουν καλά οι εργαζόμενοι και να πάρουν αποφάσεις, να κάνουν τολμηρά το βήμα και να συμπορευτούν με το ΚΚΕ.
να του δώσουν μεγάλη δύναμη στις εκλογές για να δυναμώσει η λαϊκή αντιπολίτευση και να προβληθεί η μεγαλύτερη δυνατή αντίσταση ενάντια στο κεφάλαιο και την αντιλαϊκή πολιτική την επόμενη μέρα. Για να αναπτυχθούν μαζικοί διεκδικητικοί αγώνες για την ικανοποίηση των εργατικών λαϊκών ετοιμάτων, να ανοίξει ο δρόμος για να απαλλαχτεί ο λαός από την καπιταλιστική βαρβαρότητα, να δυναμώσει πάλι για τη νέα σοσιαλιστική κοινωνία και την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Το ΚΚΕ διαθέτει και καταθέτει στο λαό τις θέσεις του και το πρόγραμμα εξουσίας και διακυβέρνησης του τόπου. Αυτό το πρόγραμμα τεκμηριώνει επιστημονικά ότι ο λαός σήμερα μπορεί να ζήσει με σύγχρονα δικαιώματα και ποιότητα ζωής που αντιστοιχούν στον 21ο αιώνα, σύμφωνα με τις αυξανόμενες δυνατότητες της εποχής μας. Ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στο δρόμο της ανατροπής με πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Αυτό το σύνθημα αποτυπώνει την πραγματικότητα. Αυτό το συμπέρασμα είναι οδηγός για τη στάση των λαϊκών δυνάμεων στις εκλογές που έρχονται. Σας ευχαριστούμε.